Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας δελτίο φιλοξενούμε τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση. Καλώς ορίσατε στην Κόρινθο. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα, πατέρα Θεόδωρε, για τα κηρύγματά σας και μάλιστα και οι Κορίνθοι εχθές γεύτηκαν αυτήν την απόλυτη επαφή που έχετε καταρχάς με το ακροατήριό σας. Στα πλαίσια λοιπόν της εορτής των Τριών Ιεραρχών, προσκεκλημένος από τους συλλόγους Απόστολο Παύλο και Απόστολο Θωμά, μιλήσατε για τον μεγάλο ιεράρχη της Ορθοδοξίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, το έργο και το μεγαλείο ουσιαστικά των διδαχών του. Θα ήθελα έτσι κάπως να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συνέντευξη. Πέρα από αυτήν την πολύ σημαντική και καθαρά ακαδημαϊκή και επιστημονική συνεισφορά σας στη σύγχρονη θεολογία, θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορεί αυτή η θεολογία να γίνει εύληπτη ουσιαστικά και πρακτική στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας. Γιατί το θεωρείτε αυτό τόσο σημαντικό ουσιαστικά στη διδασκαλία σας, στο πανεπιστήμιο αλλά και στα κηρύγματά σας? Ναι, θεωρώ ότι στην παράδοση της παιδείας την οποία έχει ο Γιάννος μας, ακόμη και από την αρχαιοελληνική περίοδο, θα πρέπει να μην περιορίζονται οι δάσκαλοι και οι φιλόσοφοι σε υψηλές συλλήψεις ακατανόητες από τον κόσμο, αλλά να εμφανίζονται και να πλησιάζουν τον κόσμο. Διότι τι νόημα θα έχει να είναι κανείς υψηλός φιλόσοφος, Αριστοτέλης, Πλάτων κτλ. Και ο κόσμος να μην κατανοεί όλα αυτά. Και νομίζω πως και η μεγάλη συμβολή, ιδιαίτερα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σε σχέση με άλλους πατέρες, ήταν ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία με τον λαό. Λένε οι ειδικοί, οι πατρολόγοι, και εγώ ως πατρολόγος ιδιαίτερα έχω ασχοληθεί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλος διδάσκαλος και άλλος πατέρας της Εκκλησίας που να γεφύρωσε την απόσταση τόσο πολύ ανάμεσα στον δάσκαλο και στο ακροατήριο. Ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε πολύ μεγάλη αποδοχή από το ακροατήριο, γι' αυτό πολλές φορές ακόμα και μέσα στον ναό τον χειροκροτούσαν. Θεωρώ λοιπόν ότι και η ακαδημαϊκή θεολογία και κάθε είδους διδασκαλία, αν περιοριστεί μέσα σε αυστηρά ακαδημαϊκό χώρο και οι ιδέες όλες περιοριστούν σε κάποιους ειδικούς, δεν ωφελούν τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό πρέπει και οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι να προσπαθήσουμε αυτά τις υψηλές συλλήψεις και τα υψηλά θεωρήματα να τα εκλαϊκεύουμε και να τα απλουστεύουμε για να μπορεί και ο κόσμος να γεύεται αυτές τις υψηλές αλήθειες. Τι νόημα θα έχουν οι υψηλές συλλήψεις αν δεν μπορούμε αυτά να τα περάσουμε στον κόσμο? Πατέρα Θεόδωρε, όμως, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, θέλω να μου πείτε πόσο απηχή ή πόσο απήχηση μάλλον έχει ο λόγος των πατέρων στον πολύ τον κόσμο. Γιατί θα ήθελα να ξέρω αν αποδέχονται πλέον οι πιστοί όλα αυτά τα όρια που τίθενται στη διδασκαλία τους. Πόσο επίκαιρη τελικά μπορεί να είναι οι Άγιοι Πατέρες σήμερα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια για να περάσει ο λόγος των πατέρων στον κόσμο. Οι πατέρες είναι πάντοτε διαχρονικά είναι επίκαιροι, διότι ο λόγος τους δεν είναι ο λόγος ανθρώπινος. Ο λόγος ο ανθρώπινος, ο φιλοσοφικός, έχει εποχιακή ισχύ. Διότι αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι ιδέες των ανθρώπων. Και τα ανθρώπινα έχουν μια χρονική ισχύ περιορισμένη. Αλλά ο λόγος των Αγίων Πατέρων δεν είναι ο λόγος ανθρώπινος μόνο. Είναι λόγος αγιοπνευματικός, είναι λόγος ο οποίος προέρχεται από την φώτιση του Θεού, από την Αγία Βιωτή τους φωτίζεται και αυτές οι αλήθειες τις οποίες λένε είναι διαχρονικές αλήθειες όπως και το Ευαγγέλιο που ισχύουν σε κάθε εποχή. Επομένως, αν ο λόγος των πατέρων δεν περνάει στον κόσμο, γι' αυτό δεν ευθύνεται ο λόγος των πατέρων, ευθύνονται οι κληρικοί, ευθύνονται οι θεολόγοι, ευθύνονται οι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι δεν παρουσιάζουν καταληπτά τον λόγο των πατέρων. Εγώ να σας πω, μια και η παρουσία μου στην Κόρινθο ήταν για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι τόσο γοητευτικός που αν κανένας ασχοληθεί μαζί του εχμαλωτίζεται. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση όταν έγραφα τη διατριβή μου για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ένας ξένος Γερμανός πατρολόγος, ο οποίος έχει γράψει ένα δίτομο έργο, μνημονεύει την περίπτωση Γερμανού καθηγητού πατρολόγου, ο οποίος τόσο πολύ προσελκύστηκε από την σχέση του Αγίου Ιωάννη τον Χρυσόστομο και την έλξη που ασκεί, ιστορόπον ώστε αναγκάστηκε η γυναίκα του να τον χωρίσει. Δηλαδή άφησε τη γυναίκα του και ασχολείται με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και λέει τώρα εσένα θα έχω εγώ, άντρες έχω εδώ, δεν με βλέπεις εμένα, ασχολείσαι με τον Άγιο. Είναι τόσο γοητευτικός ο λόγος του και έχουμε ευθύνη.
Εγώ πάντως ως ακαδημαϊκός δάσκολος προσπαθούσα και με τους φοιτητές και τώρα προσπαθώ αυτόν τον λόγο των πατέρων να τον εκλαϊκεύσω. Μία τάση που πάει να ισχύσει εδώ στην Ελλάδα σχετικά με την μεταπατερική θεολογία, mm-hmm. γιατί έχουμε μία τέτοια τάση, δηλαδή οι πατέρες, ο λόγος τους ισχύει για μία άλλη εποχή, ξεπεράστηκε η εποχή των πατέρων, τώρα να μιλήσουμε με άλλους λόγους. Αυτό δεν ισχύει, διότι ο λόγος τους, των φιλοσόφων, των κοινωνιολόγων, των φιλολόγων, ο ανθρώπινος λόγος έχει περιορισμένη ισχύ. Αλλά ο λόγος των πατέρων, επειδή είναι λόγος θεόπνευστος, μπορεί κανένας να πει ότι της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου, ο λόγος, βλέπετε, η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο το οποίο σε όλες τις εποχές έχει καταπληκτικές εκδόσεις. Το μοναδικό βιβλίο που έχει δισεκατομμύρια εκδόσεων, γιατί ισχύει σε όλες τις εποχές. Το ίδιο και για τους πατέρες. Απλώς η ευθύνη είναι σε εμάς, τους κληρικούς, τους θεολόγους, τους καθηγητές. Πώς θα κοινωνήσουν αυτό. Πώς θα παρουσιάσουμε αυτόν τον λόγο στους ανθρώπους για να είναι κατανοητό. Και εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι από την εμπειρία που έχω και στη θεολογική σχολή ως δάσκαλος και από μια μικρή ενορία που έχω στη Θεσσαλονίκη, ότι γοητεύονται οι άνθρωποι από τους λόγους των πατέρων. Και λένε μάλιστα, καλά, Πάτερ Θεόδωρε, γιατί και στις ενορίες και παντού δεν απλουστεύεται αυτός ο λόγος των πατέρων και δεν ακούν οι άνθρωποι τον λόγο των πατέρων. Υπήρξε κάποια εποχή, Ευγενία, που μέχρι και την δεκαετία του 60-70, του 1960, που ακόμη και στις θεολογικές σχολές είχαμε εγκαταλείψει τους πατέρες της Εκκλησίας από επιρροές δυτικές και από επιρροές, ας πούμε, διαφωτιστικές, αναγεννησιακές, είχε εγκαταλειφθεί. Και υπήρξε μετά μία έκρηξη. Υπάρχει ο όρος νεοπατερική εποχή, δηλαδή εμφανίστηκαν ξαφνικά από το 60, από το 70 ο λόγος των πατέρων και υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Τώρα υπάρχει μία κάμψη, αλλά πρέπει να ξανάρθουμε σε αυτήν την νεοπατερική άνθηση. Έχετε συμμετάσχει σε πολλούς θεολογικούς διαλόγους για την ένωση των Ορθοδόξων με την Καθολική Εκκλησία. Πώς οδεύουν τα πράγματα στο θέμα αυτό, με δεδομένο κιόλας τις πρόσφατες επαφές του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη? Όντως, ήμουν μέλος της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Θεολογικό Διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς και έλαβα μέρος σε πολλές και επιτροπές προπαρασκευαστικές του Διαλόγου, αλλά και σε ολομέλειες του Διαλόγου. Και αυτό το οποίο θέλω να παρουσιάσω είναι ότι ο Διάλογος οικοδομήθηκε λάθος. Δηλαδή κάνεις διάλογο με κάποιον ο οποίος έχει διαφορές μαζί σου, προσπαθώντας να λύσεις τις διαφορές. Ο διάλογος δεν άρχισε έτσι. Ο διάλογος άρχισε μιλώντας επί δεκαετίες για αυτά για τα οποία συμφωνούμε. Μιλάει κανείς για αυτά για τα οποία συμφωνούμε. Τι νόημα έχει να μιλάμε για αυτά για τα οποία συμφωνούμε? Και με τις διαφορές τι γίνεται? Τις διαφορές τις είχαμε αφήσει. Και η πρώτη φορά που συζητήσαμε θέμα το οποίο μας χωρίζει ήταν το θέμα της Ουνίας, mm-hmm. και εκεί μπορεί να σας πω ότι ήταν αποφασιστική η συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος και των αντιπροσώπων της, το ότι αντιπροσωπεύουμε την Εκκλησία της Ελλάδος ο Μητροπολίτης Περιστερίου και εγώ, διότι συμβάλαμε πάρα πολύ στην καταδίκη της Ουνίας και αναγκάσαμε και τους Ρωμαιοκαθολικούς εκπροσώπους να δεχθούν τα επιχειρήματά μας και να υπογράψουν και να καταδικάσουν και αυτήν την Ουνία. Αυτό ήταν η μοναδική φορά στον διάλογο που η Ορθόδοξη πλευρά πέτυχε κάτι θετικό. Το πέτυχε προσωρινά, διότι μας παρέσυρε στη συνέχεια η Ρωμαιοκαθολική, ενοχλημένη από την καταδίκη της Ουνίας, μας παρέσυρε στη συνέχεια του διαλόγου σε ένα διάλογο στον Παλαμάν του Λιβάνου, όπου εκεί βγήκε η καταδίκη της Ουνίας και αθωώθηκε η Ουνία. Τώρα υπάρχει το θέμα του πρωτίου. Συζητείται αυτό. Εμένα βέβαια λόγω της συμβολής μου στην καταδίκη της Ουνίας με απέστειλαν από τον θεολογικό διάλογο και λέω πολύ συχνά, φανταστείτε να συζητούμε θέματα μεταξύ εθνικά, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και να έχει η Ελλάδα έναν καλό διαπραγματευτή γνώστη των θεμάτων και επειδή αυτός ο γνώστης των θεμάτων δυσκολεύει την τουρκική πλευρά, να πει η τουρκική πλευρά βγάλτε τον αυτόν. Δεν τον θέλουμε αυτόν. Με σύσταση, κατάσταση δηλαδή. Ναι, με σύσταση του Πάπα του Βατικανού προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζητήθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος να μην συμμετέχει ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης στους οικουμενικούς διαλόγους, διότι τους δυσκόλευε στους διαλόγους και γιατί είχα συμβάλει στην καταδίκη της Ουνίας. Και τώρα, πατέρα Θεόδωρε, πού βρισκόμαστε ακριβώς? Τώρα συζητείται το θέμα του πρωτίου. Μία κολοσιαία διαφορά και νομίζω πως εκεί ουσιαστικά θα σταματήσει και ο διάλογος. Τώρα φαντάζεστε ένας διάλογος που διαρκεί από το 80. Από το 80 άρχισε ο διάλογος αυτός και έχουμε 34 χρόνια τώρα. Είναι δυνατόν να νοηθεί διάλογος? Δηλαδή παλαιότερα στην ιστορία των πατέρων της Εκκλησίας
αν παρατηρείτο κάποια διαφορά, κάποια διδασκαλία, λυνόταν σε ένα, σε δύο χρόνια, καλούσαν αυτόν ο οποίος είχε διαφορετική άποψη, έκαναν διάλογο και ή ενέκριναν την άποψή του και την καταδίκαζαν. Τι νόημα έχει ένας διάλογος, ο οποίος, ένας ατέλειωτος διάλογος. Ο αντίλογος όμως που ακούγεται είναι ότι η αγάπη και η ενότητα όλων των χριστιανών είναι το πρώτιστο μέλημα. Κοιτάξτε, το ξέρω και αυτός ο αγαπισμός επηρεάζει πολλούς ανθρώπους και δεν τους αφήνει να δουν καθαρά την πραγματικότητα. Ποια είναι η καθαρή πραγματικότητα? Η αγάπη δεν εννοείται χωρίς την αλήθεια. Και εγώ το παίρνω σε ανθρώπινο επίπεδο. Ακόμη και στις σχέσεις ενός ζεύγους. Είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του ή η γυναίκα να αγαπάει τον άνδρα και να μην λένε την αλήθεια? Γιατί όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, δεν θα του κρύψεις την αλήθεια, θα πεις, ξέρεις, αυτό συμβαίνει. Και ότι ακόμη και αυτό το ελάττωμα που έχεις, θα πρέπει να το κοιτάξεις λίγο, να του πεις την πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν, αν πραγματικά αγαπούμε τους ετεροδόξους, τους παπικούς, τους προτεστάντες, και αυτή είναι η γραμμή των Αγίων Πατέρων, για να τους βοηθήσουμε να φύγουν από την πλάνη και από την νόθευση του Ευαγγελίου, γιατί η αίρεση και η πλάνη είναι νοθεία του Ευαγγελίου. Παραδείγματος χάρη, ο μεγάλος λογοτέχνης, ο Ρώσος, ο Ντοστογεύσκη, ο διηγηματογράφος, λέει πως ο παπισμός δεν είναι καν χριστιανισμός. Έχει νοθεύσει το Ευαγγέλιο. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να είναι και κράτος συγχρόνως και να έχει τράπεζες και να έχει και στρατό κτλ.? Είναι νοθεία του Ευαγγελίου. Φανταστείτε τον Χριστό, τον φτωχό, τον πένιτα Ιησού, που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, με τις τράπεζες, με τα κτίρια, με το στρατό και με τις τράπεζες του Βατικανού. Δεν πρέπει να πούμε στο Βατικανό και στον Πάπα ότι αυτό που εκπροσωπείται είναι ενώτευση του Ευαγγελίου? Και να του πούμε την αλήθεια, ότι αν θέλετε, γι' αυτό αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη. Εξαιτίας αυτής της νοθεύσεως του χριστιανισμού, η Ευρώπη πλέον αποχριστιανίστηκε. Σου λέει, χριστιανισμός είναι αυτός τον οποίο εκπροσωπεί ο Πάπας. Παρά τα αυτά, θα επιμείνω, γιατί αυτά ακούγονται αυτόν τον καιρό, πατέρα Θεόδωρε, ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει ως γνωστόν και φοβάται το Ισλάμ. Μήπως ακούγονται κάποιες φωνές που επιτείνουν αυτή την ανάγκη του να τα βρούμε, ουσιαστικά, οι Ευρωπαίοι χριστιανοί μπροστά στον κίνδυνο της Ισλαμοποίησης? Έχω την εντύπωση πως ακολουθείτε εδώ λάθος δρόμος. Όντως υπάρχει ένας κίνδυνος από το Ισλάμ. Και η αντίσταση στο Ισλάμ θα ήταν η ισχυροποίηση των δικών μας πνευματικών αντιστάσεων. Και η δική μας πνευματική αντίσταση στο Ισλάμ είναι η Ορθοδοξία, είναι η παράδοσή μας. Γιατί σε χώρες Ορθόδοξες, γιατί αντέξαμε εμείς στην τουρκοκρατία και δεν ισλαμοποιηθήκαμε όλοι? Αν ήταν έτσι, έπρεπε, όταν είχαμε τουρκοκρατία και είχαμε τους μουσουλμάνους και τους μωμεθανούς κατακτητάς, έπρεπε να είχαμε ισλαμοποιηθεί όλοι. Γιατί αντέξαμε? Γιατί υπήρχαν οι νεομάρτυρες, υπήρχε η Εκκλησία που έλεγε απέναντι το Ισλάμ, ο οποίος έχει αυτή τη διδασκαλία, τον πόλεμο, την βία, την υποτίμηση της γυναίκας, εμείς αποτελούμε κάτι ευγενέστερο. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη, αν πρόκειται να αποφύγει την επίδραση του Ισλάμ, να δει τις αντιστάσεις τις πνευματικές, γιατί γίνονται, στρέφονται προς το Ισλάμ πολλοί Ευρωπαίοι νέοι. Είδατε πώς πηγαίνουν κάτω στο Χαλιφάτο και αντάσσονται στους κύκλους των τζιχαντιστών. Γιατί είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση του χριστιανισμού στην Ευρώπη? Αν ήσαν ευχαριστημένοι από την παπική και από την υπερατεστητική Εκκλησία, δεν θα πήγαιναν να σπαστούν το Ισλάμ. Και ξέρετε, αν έχετε δημοσιογραφικά δει, ακόμη και γυναίκες παντρεύονται Ισλαμιστάς, παντρεύονται Μουσουλμάνους, διότι είναι απογοητευμένοι από την κατάσταση των χριστιανών. Επομένως, η αντίσταση στο Ισλάμ δεν θα γίνει από την ένωσή μας με την πλάνη, θα πρέπει να γίνει με την ένωσή μας με την αλήθεια. Αν ενωθούμε με την αλήθεια, θα αποκτήσουμε αντιστάσεις και δεν θα περνάει ο Ισλαμισμός στην Ευρώπη. Θα βλέπουν δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, οι χριστιανοί, ότι υπάρχει εδώ μία πίστη, υπάρχει μία παράδοση, η οποία είναι αντίθετη με το Ισλάμ, και αυτήν την πίστη πρέπει να κρατήσουμε και ενισχύσουμε, και όχι να αφήσουμε τώρα τους μουσουλμάνους να αλωνίζουν την Ευρώπη μετανάστες, πλήθος μουσουλμάνων μεταναστών. Εντύπωση μου έχει κάνει πάντως όλα αυτά που λέμε, πατέρα Θεόδωρε, ότι δεν τα βλέπω με πηχαίους τίτλους. Τα βλέπω σε μονόστιλα. Και αν και όσοι γνωρίζουν και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το ψάξουν λίγο παραπάνω. Και αυτό σας το λέω γιατί είμαι σίγουρη ότι κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς και ευδιάκριτα την θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω πως υπήρξε μία προσαρμοστικότητα και μία αντίδραση η οποία δεν ακολουθεί την παράδοση της Εκκλησίας μας διαχρονικά, την παράδοση του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο αντιμετώπισε τους μουσουλμάνους.
επί αιώνες, μέχρι να γίνει η άλωση, mm-hmm. αντιμετώπισε μεγάλους κινδύνους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι θεολόγοι και όλοι οι λόγοι του Βυζαντιού, και το έχει παραδοχθεί αυτό η έρευνα, είναι κριτική, σφόδρα κριτική εναντίον του Ισλάμ. Αν διαβάσετε έργα του Αγίου Άντου Δαμασκηνού και άλλων θεολόγων, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, των Νεομαρτύρων, θα δείτε με πόση αυστηρότητα απορρίπτουν το Ισλάμ. Αυτό είχαν και οι νεομάρτυρες, που λέγανε: εγώ θα σπαστώ τον ψευδοπροφήτη σας, τον Μωάμεθ, σφάξτε με καλύτερα παρά να γίνω μουσουλμάνος. Η Εκκλησία λοιπόν της Ελλάδος, ακόμη και ο παπισμός κάτω, απέναντι αυτού του κινδύνου, δεν προέταξε αυτήν την διδασκαλία, δεν διαφώτισε τον κόσμο. Να πει ότι το Ισλάμ, να προσέξουμε τους μετανάστες, να προσέξουμε αυτό, να προσέξουμε εκείνο, και φάνηκε συμβιβαστική και προσαρμοστική προς το θέμα αυτό, και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν αντιστάσεις. Παραδείγματος χάρη για το τέμενος που γίνεται λόγος, που θα γίνει στην Αθήνα και που θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη. Θα γεμίσει ο κόσμος από τεμένη μουσουλμανικά, όπως έγινε και στην Ευρώπη. Η πρώτη δύναμη που έπρεπε να αντιδράσει σε αυτό, να πει ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα με τους μετανάστες, να τους βοηθήσουμε οικονομικά, να τους περιθάλψουμε προσωρινά, αλλά προσέξτε τον κίνδυνο από το Ισλάμ. Διότι αυτοί, ενώ είναι φιλοξενούμενοι τώρα, σε λίγο μπορεί με τον φανατισμό του Ισλάμ να γίνουν δήμοι μας και να αρχίσουν από φιλοξενούμενοι να αρχίσουν να μας φάζουν, όπως φάζουν οι τζιχαντιστές τώρα και μέσα στην Ευρώπη. Δεν βλέπετε τι γίνεται στο Παρίσι, τι έγινε με το περιοδικό κτλ. Δεν κράτησε αυστηρότητα η Εκκλησία της Ελλάδος, ακολουθούσε την προσαρμοστικότητα που έχει η πολιτεία. Η πολιτεία ακολουθεί μια προσαρμοστική με τον περίφημο πολυπολιτισμό ο οποίος προευλήθη και δεν ακολουθεί την γραμμή του Βυζαντίου, της Ρωμιοσύνης, παραδοσιακή γραμμή, αυστηρή απέναντι στο Ισλάμ. Αν είχαμε χρόνο στην εκπομπή εδώ να σας πω πώς εκφράζονται οι Άγιοι και οι Πατέρες για τον προφήτη και τι λένε οι νεομάρτυρες, όταν τους έκοβα το κεφάλι. Δηλαδή έφταναν τότε οι χριστιανοί ακόμη και να μαρτυρήσουν μόνο και μόνο για να μην γίνουν μουσουλμάνοι. Και τώρα οι Ευρωπαίοι γίνονται θελοντικώς μουσουλμάνοι. Και πηγαίνουν και στρατεύονται με τους μουσουλμάνους. Πάμε και λίγο στο μοναχισμό. Τι γνώμη έχετε για την προσφορά και το έργο σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνά η ελληνική κοινωνία? Νομίζετε ότι οι μοναχοί αφουγκράζονται τα προβλήματα που υπάρχουν στην Εκκλησία αλλά και στην πολιτεία? Εγώ παλαιότερα είχα διατυπώσει την γνώμη ότι εξαιτίας αυτής της πλαδαρότητος και της χαλαρότητος που επιδεικνύεται από πλευράς της επισήμου εκκλησίας, το μόνο καταφύγιο που απομένει είναι τα μοναστήρια. Και έλεγα μάλιστα ότι θα διάσουν οι ενορίες και θα γεμίσουν τα μοναστήρια. Και εν πολλοίς αυτό πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι δεν εκκλησιάζονται στις ενορίες, όπου δεν ακούγεται παραδοσιακός λόγος, πατερικός λόγος, και πηγαίνουν στα μοναστήρια, όπως την πλειονότητά τους στα μοναστήρια ακολουθούν την παράδοση. Και αυτό δεν συμβαίνει τώρα, συνέβαινε πάντοτε. Δηλαδή, ακόμη και στην Ρωμιοσύνη του Βυζαντίου κτλ. Και στο Βυζάντιο, όταν μέσα στην Εκκλησία παρατηρείται μία εκοσμίκευση και μία χαλάρωση των ηθών, αυτοί οι οποίοι διέσωζαν την γνήσια Ορθοδοξία ήταν οι μοναχοί. Και εκεί κατέφευγε ο κόσμος. Θεωρώ λοιπόν πως είναι πολύ μεγάλη ευλογία το ότι ο μοναχισμός γνωρίζει μία άνθηση. Δόξα τω Θεώ, και στην Κορινθία εδώ υπάρχουν πολλά μοναστήρια και έξω από το Άγιο Όρο στην Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλά μοναστήρια. Και αυτό που εγώ διαπιστώνω είναι ότι όντως τα μοναστήρια αποτελούν μια ευλογία, πνευματική ευλογία για την Ελλάδα, και είναι ο μόνος πύργος και η μόνη ασφάλειά μας απέναντι στην ενδοτικότητα της Εκκλησίας, της ηγεσίας της Εκκλησίας. Οι μοναχοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα κρατήσουν και πάλι την πίστη μας ανώθευτη και γνήσια. Να πάω σε μια προσωπική ερώτηση και να κλείσω αυτήν την κουβέντα μας. Φονταμεταλιστής και ακραίος. Άκαμπτος και Ταλιμπάν. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά και είναι χαρακτηρισμοί που ουσιαστικά είναι μέσα από τις συζητήσεις που σας αφορούν. Αναχρονιστικός και μυσαλόδοξος. Μερικοί είναι από τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στον πατέρα Θεόδωρο Ζήση. Τι απαντάτε? Εγώ να σας πω πώς απαντά κανένας. Αυτά τα διατυπώνουν όσοι δεν με έχουν γνωρίσει. Και ως άνθρωπο και ως χαρακτήρα και στην καθημερινότητα και ως δάσκαλο. Και επειδή οι θέσεις μου είναι αυστηρές και άκαπτες, θεωρούν ότι αυτή η αυστηρότητα που έχω στις θέσεις μου αντανακλά και στο χαρακτήρα μου. Εγώ προσπαθώ να ακολουθήσω και στο θέμα αυτό το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων, το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, το παράδειγμα του Αγίου Ιάννου του Χρυσοστόμου. Να σας πω παραδείγματος χάρη ότι χθες ο πατήρ Χρυσόστομος των εκπαιδευτηρίων Απόστολος Παύλος,
ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία μου και με κάλεσε σήμερα στο σχολείο να πάω να μιλήσω στα παιδιά, μου είπε: Πάτερ Θεόδωρε, αυτό που μου άρεσε χθες, γι' αυτό σας κάλεσα εδώ στο σχολείο, είναι αυτό που είπατε για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ότι ήταν άκαμπτος στις θέσεις του και όχι προσαρμοστικός. Όταν λοιπόν δεν ακολουθείς το ρεύμα και δεν συμβιβάζεσαι με όσα αυτά που γίνονται, αυτό ενοχλεί. Λέει η Αγία Γραφή ότι ο δίκαιος βαρύς εστί και φαινόμενος. Ο δίκαιος, ακόμη και όταν τον βλέπουν οι άλλοι, τον απεχθάνονται. Είναι βαρύς. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι χαρακτηρισμοί οφείλονται στο ότι ενοχλούνται πολλοί από τις θέσεις μου, που δεν είναι δικές μου θέσεις. Οι θέσεις τις οποίες εγώ διατυπώνω είναι θέσεις των πατέρων της Εκκλησίας. Και υπάρχουν μέσα στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, ας πούμε, χαρακτηρισμοί των πατέρων, οι οποίοι λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, σαν άνθρωπος ήταν πολύ γλυκός και πολύ μαλακός. Όταν όμως επρόκειτο για θέματα επίστευσης, γινόταν λιοντάρι. Λοιπόν, και εγώ γίνομαι λιοντάρι και είμαι αυστηρός όταν πρόκειται μόνο για θέματα πίστεως και παραδόσεως. Εκεί όντως είμαι άκαμπτος και είμαι αυστηρός. Αλλά δεν είναι δική μου θέση. Τη διαμόρφωσε την θέση αυτή από τους Αγίους Αποστόλους. Οι Απόστολοι τους εκάλεσαν τότε οι Εβραίοι τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο και τους είπαν να εγκαταλείψουν τον Χριστό και είπε: Πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον οι ανθρώποι. Εμείς θα πειθαρχήσουμε στο Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αν συμμαχήσεις με τους ανθρώπους, είσαι γλυκός, είσαι καλός, είσαι άγιος, είσαι ενάρετος. Αν δεν πειθαρχήσεις με το ρεύμα και πας κόντρα στο ρεύμα, τότε είσαι φονταμενταλιστής, είσαι ταλιμπάν. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Αν δεν μπορούν να σου βρουν άλλα τροτά, τότε χρησιμοποιούν τους χαρακτηρισμούς αυτούς για να μην περάσει ο λόγος σου. Γιατί όταν ο άλλος ξέρει ότι αυτός. Και το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές. Δηλαδή, μερικές φορές λένε να καλέσουμε τον πατέρα Θεόδωρο και ο αντίλογος είναι θα καλέσουμε αυτόν τον φουνταμενταλιστή, αυτόν τον ακραίο, αυτόν. Είναι σχεδιασμένα όλα αυτά μόνο και μόνο για να απομονώσουν να μην ακούγεται ο λόγος ο παραδοσιακός της Εκκλησίας. Δεν επιτυχάνεται αυτό. Διότι ακόμη και αν ο λόγος αυτός απομονωθεί από μέσα ενημερώσεως κτλ., βρίσκει του κόσμου τις διεξόδους. Ο λόγος αυτός, λέει η Αγία Γραφή, ότι ο λόγος του Θεού ουδεύεται. Τον λόγο του Θεού δεν μπορείς να τον δέσεις. Σας υπενθυμίζω ότι έγινε στη Ρωσία, όταν ήταν τα Σοβιέτ εκεί, όπου είχαν απαγορεύσει παντελώς. Και οι άνθρωποι με κομπιούτερ, με σημειώματα, με τα αυτά, μετέδιδαν το Ευαγγέλιο και τις αρχές και την πίστη τους κτλ. Δεν είναι δυνατόν. Πάντα βρίσκεται τρόπος. Πάντα βρίσκεται. Δεν αφήνει ο Θεός. Το Ευαγγέλιο διαδόθηκε όταν ήταν υποδιωγμών. Και εμείς τώρα, επειδή δεν μπορούν να κάνουν διωγμό φανερό εναντίον μας, συκοφαντούν. Με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Εμένα δεν με ενοχλούν. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τιμή, διότι λέει το Ευαγγέλιο ότι «Η εμέ διώξαν και ημά διώξουσι». Και χαίρετε και αγκαλιάστε όταν ύπωση κάθε πονηρό ρήμα, συκοφαντία κτλ. Έτσι έκαναν και με τον Χριστό. Λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος ότι «Η ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος ούκαν ήμιν». Αν ήθελα να είμαι αρεστός στους ανθρώπους και προσαρμοστικός, δεν θα ήμουν αληθινός χριστιανός. Εγώ λοιπόν προτιμώ να ακολουθώ σε θέματα πίστεως. Καθημερινότητα, είμαι ένας από τους απλούς ανθρώπους που συζητώ και συναστρέφομαι όλους. Δεν θέλω να το πω τώρα έτσι. Είμαι ένας από τους πιο αγαπητούς καθηγητάς στη διάρκεια που πέρασα τους χρόνους μου, 40-50 χρόνια στη θεολογική σχολή. Και με θυμούνται όλοι οι φοιτητές με ευγνωμοσύνη. Δεν θα με αγαπούσαν αν ήμουν αυτός ο φανταμενταλιστής, ο αυστηρός, ο ακραίος κτλ. Σε θέματα πίστεως δεν με ενοχλεί. Γιατί η πίστη μας είναι αυστηρή, είναι άκαμπτη, δεν είναι ανθρώπινη διδασκαλία. Είναι θεϊκή διδασκαλία και αυτή η θεϊκή διδασκαλία πρέπει να προβάλλεται όπως ακριβώς είναι. Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα μας. Και βεβαίως κάποια στιγμή να ξαναβρούμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, πατέρα Θεόδωρε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευγενή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε αυτή τη συνομιλία. Εγώ λέω πολύ, είμαι στη φύση μου άνθρωπος του διαλόγου και της συζητήσεως. Μερικές φορές ακόμη βλέπω ότι στο Χονταρίκη, στη Θεσσαλονίκη που διδάσκω εκεί, ενοχλούνται μερικοί που ρωτούν από κάτω επανειλημμένως. Λέω, μην ενοχλείστε, δάσκαλος είμαι, ας υποβάλλουν οι άνθρωποι ερωτήσεις. Ιδιαίτερα χάρηκα την σημερινή μας συνομιλία εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή. Να είστε καλά.